Στο δημοτικό γήπεδο της Αντίκυρας και στο νοκάουτ αγώνα του Κυπάρισου Αντίκυρας με την Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκυρα για τους 16 του κυπέλου Βοιωτίας, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στο 12 όταν ο Πέρβελης ελήχθηκε στην περιοχή της Ένωσης. Ο Γιώργος Βασιλείου προσπάθησε να τον ανακόψει, ο μέσος του Κυπάρισου έπεσε και ο διαιτητής Λουκάς Ελαφογιάννης πολύ κοντά στη φάση έδειξε την άσπρη βούλα. Ξανά η φάση, αν και δεν βοηθά πάρα πολύ η γωνία, ο Πέρβελης μέσα στην περιοχή, ο Βασιλείου τον μαρκάρει, ο Πέρβελης έπεσε και ο διαιτητής έδειξε πέναλτι. Την ποινή εκτέλεσε ο Παπαχαραλάμπους, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία παρά την προσπάθεια του Λατολάρη και έτσι οι γηπεδούχοι μπήκαν σε θέση οδηγού στο μάτς. Στο 24 ο Βελέτζας έκανε το σουτ λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα μόλις out από το αριστερό δοκάρι του Καρανάσου. Στο 33 η εκτέλεση φάουλ από αριστερά, ο Βελέτζας δεν έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα κατευθείαν στα χέρια του Καρανάσου. Στο 36 έγινε το γύρισμα, ο Λατολάρη δεν απομάκρυνε σωστά την μπάλα, την έστειλε πάνω στον Ζώνα, αυτός προχώρησε, την κατάλληλη στιγμή την έσπασε στον Νικολάου και αυτός με ωραίο πλασέ την έστειλε στη δεξιά γωνία του τέρματος για να γίνει με αυτόν τον τρόπο το 2-0 και οι γηπεδούχοι να κλειδώσουν την νίκη και την πρόκριση. Στο 44 ο Μπακούρος το ωραίο σουτ, ο Καρανάσος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια στην τελευταία φάση στο πρώτο μέρος. Στο 55 ο Μαλισόβας χάνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, στην αντεπίθεση οι φιλοξενούμενοι, ο Μπακούρος θα δώσει στον Βελέτζα, αυτός απέναντι στον Καρανάσο θα πλασάρει ψύχραμα, στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνία και 2-1 και νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στο 65 ο Πέρβελης έβγαλε ωραία πάσα στον Καράη, έκανε το πλασέ αυτός, ο Λατολάρη απέκρουσε και στη συνέχεια έδιωξε ο Καλλιόρας. Στο 66 έγινε η βαθιά παλιά, ο Καράη έφευγε στο τέτα τέτ, αλλά υποδείχθηκε σε θέση offside με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται ότι δεν υπήρξε παράβαση. Στο 68 έγινε η σέντρα, ο Μπακούρος στην κεφαλιά, η μπάλα σε σώμα αμυντικού και πέρασε ελάχιστα δίπλα από το τέρμα corner. Στο 69 η εκτέλεση φάουλ, έγινε η κεφαλιά, μπλόκαρε ο Λατολάρη. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μαλισόβας έπιασε το σουτ, μπλόκαρε και πάλι ο Λατολάρη. Στο 72 ο Μαλισόβας πάτησε στον Ζώνα, αυτός έπιασε το πολύ ωραίο σουτ, η μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Λατολάρη και με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο έγινε το 3-1 και οι γηπεδούχοι σφράγισαν την νίκη και την πρόκριση. Στο 74, μετά από την εκτέλεση corner, ο Γιώργος Βασιλείου έπιασε το σουτ, η μπάλα μόλις out. Δεν πήγαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, κάναμε και παιδικά λάθη που τα διδάσκω εγώ στην ακαδημία μου στα junior. Δώσαμε 2 γκολ πολύ εύκολα από προσωπικά λάθη. Ένα πέναλτι το οποίο πραγματικά ήταν πέναλτι, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να γίνει, γιατί ήταν σε πολύ ακίνδυνη θέση ο αντίπαλος. Και ένα άλλο προσωπικό λάθος του τερματοφύλακα που έδωσε στον αντίπαλο την μπάλα και δεχτήκαμε. Είναι δύσκολο μετά να σηκώσεις κεφάλι όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως αυτά εδώ έχουν και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως καταφέραμε, κάναμε κάποιες αλλαγές εσωτερικές. Βγήκαμε με μεγαλύτερη ψυχή, μεγαλύτερο πάθος. Καταφέραμε να μπούμε στο παιχνίδι και ήταν και πολύ νωρίς. Δυστυχώς όμως παίζει και ο αντίπαλος. Δεν μπορεί να πας πιεστικά όλο το ημίχρονο. Χάσαμε μια πολύ καλή ευκαιρία εκεί να κάνουμε το 2-2 με τον Μπακούρο. Δεν τα καταφέραμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι και προπονητής, ο οποίος αναλαμβάνω πάντα τις ευθύνες μου. Για όλα τα καλά είναι οι ποδοσφαιριστές. Έχω αυτή την άποψη και από τότε που έπαιζα. Για τις ήττες, για τα λάθη των παιχτών, αυτά δεν κατανομάζουμε ποτέ. Είναι όλα δικά μου, εγώ τους βάζω και παίζουν. Οπότε η δική μου ευθύνη είναι τεράστια. Είμαι διαθετημένος να κάνω μια συζήτηση έτσι με τον Πρόεδρο και με το Συμβούλιο να βγάλουμε μια άκρη για το καλό της ομάδος, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι μεταξύ αυτών των δύο ομάδων, σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό, είναι πρωτάθλημα ή κύπελλο, έτσι. Και οι δύο ομάδες το θέλανε. Και η Ένωση και λόγω γοήτρου σαφώς μπήκε μέσα να διεκδικήσει και αυτή ό,τι καλύτερο μπορεί. Η ομάδα μου έχει καλό ρυθμό. Ακόμα και σε μια μέτρια μέρα μπορεί να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Δεν θα πω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί, αλλά ήμασταν όσο χρειάστηκε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Και εντάξει, ίσως και στο τέλος, άμα ήμασταν λίγο πιο σοβαροί, θα πω, στην τελική ενέργεια, ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα γκολ. Εντάξει, νομίζω ότι διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι. Δεχόμαστε πάλι όμως ένα γκολ από ατομικό λάθος, το οποίο κάθε αγωνιστική και στο πρωτάθλημα το πληρώνουμε. Πρέπει να γίνουμε πιο κίνικοι, να είμαστε ακόμα πιο αποφασιστικοί και στα 90 λεπτά. Ήταν ένα ντέρμπι, είχε όλα τα στοιχεία ενός ντέρμπι, όλες οι ιδιαιτερότητες όπως είπες. Μακάρι να είμαστε καλά, να παίζουμε πάντα τα ίδια παιχνίδια. Παρά τις λήψεις, όσα παιδιά παίξανε, δώσανε τα πάντα. Και ήρθε αυτή η νίκη, δηλαδή, απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο, έτσι πολύ δίκαια, θεωρώ. Όχι, αλλήμον, υπάρχει μεγάλο σεβασμό ανάμεσα στις δύο ομάδες σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στους παίχτες.
και στον κόσμο και στη διοίκηση αυτά. Και όπως είπα πριν, μακάρι να είμαστε, να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, είναι ό,τι καλύτερο για ένα ποδοσφαιριστή. Το θεωρώ κάπως λογικό έτσι λίγο να χαλαρώσει όταν έχει το 2-0. Παίζει και ο αντίπαλος που ήταν επίσης πολύ καλή ομάδα. Και ο αντίπαλος όταν χάνει, ας πούμε, 2-0. Τέλος καλό, όλα καλά. Όλα κυλήσανε ομαλά όπως τα θέλαμε, ας πούμε. Ήταν μια καλή νίκη και θα τη χαρούμε. Είναι χαρά μου να παίζω τέτοια παιχνίδια, να παίζω αντίπαλος με φίλους μου και να βρισκόμαστε μετά τα παιχνίδια να το συζητάμε. Είναι χαρά μου.